my god, welcome! Πάμε για το ψάρεμα, part 2. Γιατί είχα πει ότι αν το βίντεο πάει 3 κάπω σε μια εβδομάδα θα κάνουμε part 2 και έχει πάει 5 σε 2 μέρες. Oh my god! Πάμε να πάρουμε δολώματα από το φίλο μου. Να το ρωτήσω και 2-3 tip, ok? Γιατί δεν μου τα είπα πολύ καλά την προηγούμενη φορά. Οπότε πάω τώρα να μου πει τα πάντα. Έχει και εδώ ολόκληρο μασίν με σκουλίκια μέσα. Οπότε δεν ξέρω ποιο να πάρω. Φαίνονται όλα πολύ αειδιαστικά, να πω την αλήθεια. Εδώ λέει μαμούνι, μονοδόλι, δεν έχω ιδέα, ακροβάτης. Και εγώ δεν ξέρω ποιο θα πάρω. Δεν παίρνει κάρτα, οπότε πρέπει να πάω στο ATM να βγάλω cash για να αγοράσω τα σκουλίκια. Και αυτή τη φορά θα πάρουμε αυτό το μπλε. Νομίζω ότι μου τρέχουν οι γιαγιάδες, οι παππούδες. Αλήθεια. Μόλις γνώρισα την κυρία Παρασκευή και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη που με είδε, λέει, για τέταρτη συνεχόμενη φορά στην πολυκατοικία. Και έκανα μια καινούργια φίλη. Έχω να πω το ότι σήμερα, αν δεν βγει ζωντανό πλάσμα μέσα από τη θάλασσα, δεν φεύγω από εκεί που θα πάω. Θα έρθει μαζί μου να σε πάρω. Αν μπορούσα, θα την έπαιρνα να κάνει το δόλωμα. Να το, την κόψουμε εδώ, μπαπ. Τσάμπα σκουλίκι, ρε καλύση. Ωραία, και κάτι τελευταίο. Μου έχει σπάσει αυτό το νύχι, αυτό το νύχι. Οπότε όταν το βλέπουμε μέσα, απλά να κάνουμε δεν το κοιτάμε. Το προηγούμενο βίντεο που μας πήγε τάπα. Thanks, full γενικά. Πάμε. Έτοιμοι. Εγώ δεν είμαι. Ναι, δεν ξέρω αν επέλεξα καλή μέρα να έρθω. Λοιπόν, ελπίζω να μην ακούγεται ο αέρας πολύ. Δεν είδα καιρό, δεν είδα τίποτα. Και φυσάει πάρα πολύ. Φυσάει αρκετά έτσι ώστε να κουνάει τα ψάρια και να μην μπορούμε να πιάσουμε. Και να μην ακούει το mic. Κάτι πρέπει να βρω. Σήμερα είπα να παίξω πάγκο εργασίας, γιατί ξέρω ότι θα πιάσουμε όντως. Σακούλα να βάζουμε τα ψάρια για να φτάσουν σπίτι. Πένα, σκουλίκια και καρεκλάκι. Το μεταξύ πήρα κάτι άλλο σκουλίκια που νομίζω είναι πιο μικρά από τα άλλα. Βρήκα ποιο ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν το σκουλίκι, ότι δεν έπρεπε να μπει έτσι. Έπρεπε να μπει όλο έτσι, οπότε σήμερα θα βάλουμε το σκουλίκι όλο μέσα. Πιάσουμε 15 ψάρια σήμερα. Μα την Παναγία. Λέτε να επηρεάσει ο καιρός στα ψάρια, επειδή φυσάει να κουνάει τα ψάρια και να τα διώχνει, ή να είναι καλύτερο γιατί θα κουνάει το σκουλίκι μέσα στο νερό καλύτερα. Δεν με σταματάει όμως από το να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να κάτσω να βρω μια σακούλα. Είμαι έτοιμη. Ξεκινάμε. Κουράστηκα, δεν πρόλαβα να αρχίσω. Για το αγαπημένο μου κομμάτι. Αυτό νομίζω κουνούνται πιο πολύ. Κάνουμε το σκουλίκι. Έτσι. Όχι. Πειράζει. Δείτε. Μια χαρά. Μυρίζει σκουλικίλα. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα με τον αέρα. Okay, θα είμαστε λίγο πιο μετρημένοι. Σήμερα ο στόχος του βίντεο είναι να πιάσουμε ψάρι. Οπότε θα γίνουν χίλιες προσπάθειες. Α, ξεμπερδεύει. Φτιάξαμε το καλάμι, πάω να το πετάξω και έρχομαι. Θα πάω εκεί. Πού πάω? Ωραία, έρχομαι. Πρώτη προσπάθεια. Φάω το σκουλίκι. Δεν πτωούμαστε. Δεύτερο σκουλίκι και ξαναπετάω. Βάλαμε το σκουλίκι. Αου, αου. Ωραία.
έρχεται κόσμος, ξεφτυλιστούμε. Θα κάνω ότι είμαι cool και ότι δεν με νοιάζει. Είμαι cool, είμαι cool. Έχει ακουμπήσει 20 φορές το σκουλίκι το νεκρό. Ουι, δεν ξέρω αν έχει πιάσει το σύρμα. Δείτε, το καλάμι. Τι φας. Καχαρία. Πιάστηκε κάπου. Πιάστηκε κάπου. Πού να πιάστηκε όμως. Δεν θα βγάλουμε κανένα θησαυρό. Τελικά τραβούσε! Τελικά ήταν ψάρι! Έπιασα ψάρι! Το πιστεύω! Είδατε που σας είπα ότι έχω μάθει! Δεν πιστεύω ότι έπιασα ψάρι! Το λυπάμαι βέβαια, αλλά τόσα σκουλίκια που έχω ταΐσει, δεν το λυπάμαι καθόλου! Να το αφήσω μέσα! Ε! Να το αφήσω μέσα και απλά να μετράμε πόσα ψάρια έχω πιάσει! Αυτό θα κάνω! Ε, δηλαδή μπορώ να το ξεστριώσω! Φάνη! Όχι! Μου έπεισε το κινητό στο πάτωμα, αλλά τελικά έβγαλα το τζαμάκι και είναι μια χαρά. Thanks. Τι είναι αυτό, χελώνα, κάτι είναι εκεί. Τέλος πάντων, ωραία, το επόμενο που θα πιάσουμε θα το πάρουμε σπίτι. Δείτε, τι θα είχα πάθει. Ξέρετε πώς θα μου έχει κοστίσει αυτό. Ο κούκος αηδώνει. Πάμε σκουλίκι. Έχω γίνει τώρα σκουλικό επιστήμονας. Τώρα θα πιάσουμε ένα σαργό. Κάτι είναι στο θερμαϊκό. Ευτυχώς να είναι καλά, μου έβαλε δεύτερο. Οπότε τώρα θα το βάλουμε στο δεύτερο. Δεν είναι ψάρι, δεν ξέρω τι είναι. Αγελάδα είναι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως, τόσο δύναμη θέλει να ψαρεύεις. Και όχι, θα μου δεις και το γυμναστήριο. Εν τω μεταξύ ήταν μια γιαγιά κακή και μου άκουσε και μιλούσε και έφυγε η γλυκούλα. Σαν την τρελή είμαι πάλι. Και πώς να μην φύγει η γιαγιά. Ό,τι και να είναι αυτό, θα το βγάλουμε στην επιφάνεια. Break. Και ξέχασα να πάρω ψωμί, ρε γαμώτο. Εδώ είναι ένα εγκαταλειμμένο ρεστοράν, αλλά εγώ ακούω κάτι θορύβους από μέσα. Πω από μια μέρα θα με βρουν πουθενά μόνη μου και είχαμε. Αν με βρει ποτέ κανείς πουθενά μόνη μου, ενημερωτικά, φίλοι είμαστε, εντάξει, με οικογένεια και τέτοια, δεν είμαστε εμείς οικογένεια. Πάμε φύγω. Πάμε να πιάσουμε άλλο ένα ψαράκι τέλος πάντων και την κάναμε. Sorry, τι. Τόσο διάσημο είναι αυτό το μέρος. Βασικά ο συγκεκριμένος μου είπε κάνετε ανακαίνιση, ε. Δεν μοιάζω για owner. Δεν μοιάζω ότι θα μπορούσε να είναι δικό μου. Με εδώ αράζω με το καλάμι μου
στο ρεστοράντ μου, πιάνω τα ψαράκια μου. Και εγώ αν με έβλεπα θα νόμιζα ότι μου ανήκει, ας πούμε. Σίγουρα. Το σημειώνει κάποιος ότι έχουμε πιάσει ψάρι. Θα το πετάξουμε μέσα. Αυτό είναι το δεύτερο. Δείτε τι όμορφο που είναι. Οπότε, well done. Το πετάω πάλι μέσα. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Τι να πω. Θα πω ότι αυτό το βίντεο θα κλείσει εδώ. Μεγάλη επιτυχία. Η αποστολή εξετελέστη. Οπότε κουράστηκα το τζιτ. Like, subscribe. Πείτε μου στα comment πώς θα πήγα αυτή τη φορά. Και φιλάκια. Βρωμό ψαρίλα.